Πέρις, έλα Βαγγέλη μου, σε λίγο θα το πω αυτό. Βαγγέλης Πέρις. Ναι, θέλω να πω κάτι το οποίο ίσως να μας βοηθήσει. Εγώ το θεωρώ ανεπίτρεπτο να χαμογελάς. Όταν... Ίσως να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται στο Survivor. Είναι αρκετοί οι συγγενείς που θέλησαν να έρθουν σε επαφή με την παραγωγή, γιατί βλέποντας τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο, οι απειλές, οι κατάρες, θέλησαν να προφυλάξουν τη δημόσια εικόνα και αυτή που βγαίνει μέσα των παιδιών τους, των συγγενών τους, μέσα από την εκπομπή. Και επειδή γνωρίζουν ακριβώς χαρακτηριστικά. Για το Survivor μιλάμε, για να καταλάβει ο κόσμος. Για ναι. Το Survivor, ναι. Γνωρίζουν ακριβώς το χαρακτήρα των παιδιών και λεπτομέρειες της προσωπικής τους ζωής, ζήτησαν προστασία από την παραγωγή. Η κοινή απάντηση, υπάρχει μια κυρία η οποία υποδέχεται τις διαμαρτυρίες των συγγενών. Κυρία από την παραγωγή εδώ στην Ελλάδα. Μέρος της παραγωγής εδώ στην Ελλάδα, ναι. Ελληνίδα, κυρία. Ελληνίδα, ναι. Η απάντηση είναι μία και είναι κοινή. Τη λέω ακριβώς για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Οι παίχτες αποτελούν προϊόντα της παραγωγής. Προϊόντα. Προϊόντα. Η έκφραση γι' αυτό τη λέω, την έχω γράψει, μην τυχόν και πω κάτι άλλο. Καλά, οι παίκτες και σε ένα συμβόλαιο όταν υπογράφεις, λέει η εταιρεία, είσαι, δηλαδή η πρώτη πλευρά, η δεύτερη πλευρά. Οι συμβαλόμενοι είναι οι συνεργάτες. Ναι, που επίσης, από εδώ και στο εξής θα ονομάζονται έτσι, σε ένα συμβόλαιο. Προϊόν, που επίσης προϊόν είναι μια έκφραση έτσι, που είναι έχουν... πολύ συγκεκριμένη. Ναι, άλλο το προϊόν. Το προϊόν Βαγγέλη, είναι... εγώ πρώτη φορά θα διαφωνήσω πολύ μαζί σου και να σου πω το εξής. Εδώ μιλάμε για ένα καραμπινάτο reality. Ναι. Όπου ο Τούρκος φέτος το έχει τερματίσει και καλά κάνει ο άνθρωπος, καλά κάνει και έχει δώσει μέσα αέρωτες, τα πάντα όλα. Όντως, ναι. Είναι reality ακραίο. Ναι. Ακραίο reality. Ξέρουν λοιπόν πολύ καλά ότι πάνε σε ένα reality. Mm-hmm. Ξέρουν ότι υπάρχει το πρόσχημα του αγωνιστικού τμήματος για να υπάρχει μέσα το ξεκατίνιασμα, ο έρωτας, η αγάπη, το φλερ κτλ. Ό,τι ήθελε προκύψει. Εδώ λοιπόν προέκυψε. Ότι υπάρχει ένα ερωτικό στοιχείο, μια επαναδιεκδίκηση μια κοπέλα κτλ. Το παρακολουθούμε. Ναι. Αν λοιπόν επικοινωνήσει η μητέρα της Μαριαλένας με τη Μαριαλένα και της πει αγάπη μου, δεν το βλέπεις στην Ελλάδα τι γίνεται, αλλά εδώ φαίνεται ξεκάθαρο ότι πας να τα φτιάξεις με το Σάκη. Εγώ για τους X λόγους δεν θέλω να τα ξαναφτιάξεις με το Σάκη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στρίψε το πλοίο αλλιώς και απομακρύνσου από τον άνθρωπο αυτόν. Ναι. Λέω τώρα εγώ. Μα θα μπορούσε να ήταν και για την Άννα Μαρία, θα μπορούσε να ήταν από τη γυναίκα του τριαντάφυλλου για τον σύζυγό τη, από την Ελένα Καλλίδη. Δεν μπορούν να επικοινωνούν ο καθένας με το παιχνίδι που είναι μέσα. Είναι η χρήση τη λέξη προϊόν. Είναι αυτό ακριβώς. Αν έλεγε είναι συνεργάτες, μην ανακατεύεστε, έχουν υπογράψει και είναι κοινή συνενέση αυτά που συμβαίνουν. Ναι, αλλά όχι προϊόν. Η έκφραση προϊόν είναι πολύ βαριά, είναι πολύ συγκεκριμένη. Τώρα νομίζω ότι είναι λίγο τυποποιημένο, δεν είναι υποτιμητικό, ότι είναι τυποποιημένη έκφραση. Δηλαδή λάθο τη κυρία που το είπε. Όχι. Η συχνή επανάληψη, η συνεχής επανάληψη. Αλλά η μοναδική εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο Βαγγέλη όσον αφορά τώρα τις αντιδράσεις που μας μετέφερε και ο Αλέξης Μίχας της μητέρας. Μα γι' αυτό το κάνουμε. Από το τη στιγμή. Τις όποιες μητέρες, γιατί φαντάζομαι και άλλοι θα πήραν. Τις όποιες μητέρες. Σωστά, Φέι, ναι. Από τη στιγμή που είναι ενήλικοι άνθρωποι, έχουν υπογράψει, ξέρουν πολύ καλά που πηγαίνουν όπως είπε και ο Γιώργος. Είναι το τέταρτο κατά σειρά του Ατζούν και το 8ο γενικά survivor που γίνεται στην Ελλάδα. Ναι. Δεν πηγαίνουν. Ανυποψίαστοι. Ακριβώς. Ναι. Αυτά, εγώ τα ακούω βερεσέ. Και στην τελική να σου πω κάτι πριν μια στιγμή να πω μόνο αυτό. Αν ήθελε η Μαριαλένα βλέποντας τον πρώην της, γιατί καταλαβαίνει που μπαίνει και τι θα γίνει, ας έφευγε. Ακριβώς. Λοιπόν, να πω την ένσταση ποια είναι. Η ένσταση είναι η εξής. Ότι όταν πηγαίνεις, δεν ξέρεις ότι η ζωή σου θα διαστρεβλωθεί. Εκεί είναι η ουσία. Δηλαδή, προφανώς και γνωρίζουν ότι οτιδήποτε συμβαίνει θα μεταδοθεί, αλλά είναι απολύτως σίγουροι ότι αυτά τα οποία μεταδίδονται έχουν συμβεί. Αυτή είναι η εμπειρία τους. Αυτό θεωρούν. Εδώ το θέμα είναι ακριβώς εκεί, ότι διαστρεβλώνονται τα γεγονότα που αφορούν στη ζωή τους. Αυτό είναι έως και μηνύσιμο που λέτε. Και θέλουν οι άνθρωποι να παρεύουν, να προφυλάξουν. Δεν έχουν άλλο τρόπο. Βαγγέλη μου, δεν είναι και αυτοί που πηγαίνουν εκεί, συγγνώμη, σε όποιο τέτοιο παιχνίδι. Ξέρεις που πας. Και οι περισσότεροι, πια αν μου επιτρέπεις, είναι και υποψιασμένοι. Απολύτως. Και ξέρουν ότι μπορεί να θέλουν να δημιουργήσουν και ένα ειδήλιο ερωτικό για να μην τους χωρίσει ο κόσμος. Τώρα μην τρελαθούμε. Ξεχνάμε ότι όλα γίνονται. Δηλαδή η Άννα Μαρία, ρε Βαγγέλη, συγγνώμη τώρα που δεν λέω για την Άννα Μαρία, αλλά γενικά. Προφανώς εγώ πιστεύω δεν τα έχει πει. Δεν το πούλησε λίγο όλο αυτό. Τέτα κοιμούνται. Πόσο, κύριε Βαγγέλη, συγγνώμη. Όταν κοιμάμαι μύτη με τον Καρέζο, το πουλάω. Η λύση είναι πολύ απλή. Νομίζω ότι η Ανθής Αλαγκούδη σύντομα θα βρίσκεται εδώ. Θα βρίσκεται. Θα μας πει τι περίμενε. Να χαράγω ότι βλέπω την Ανθή γύρω-γύρω που στα καλά είναι ικανοποιημένη. Και αν, όχι, άλλο συζητάμε. Συζητάμε γιατί λέμε ότι πάμε και έχουν επίγνωση ότι θα επακολουθήσει.
αν είχε επίγνωση το τι θα ακολουθήσει και αν αυτό το οποίο συνέβαινε είναι αυτό το οποίο βγαίνει. Καλά, η Άννα Σαλαγκού δεν είναι καλό παράδειγμα, γιατί γενικότερα δεν κατάλαβε τίποτα. Ούτε όχι, πριν, ούτε όταν πήγε. Αυτά θα πούμε όταν θα έρθει εδώ. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι όταν θα έρθει εδώ θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, όταν κάποιος θέλει να μπει μέσα, διαπραγματεύεται τα λεφτά του, υπογράφει κάποια συμβόλαια και μπαίνει μέσα. Έχει δίκιο προηγούμενα. Προφανώς είναι. Πάμε στο.